Σε Λίμνο, Λέρο, Σίμι, Κάλυμνο και Καστελόριζο επεκτάθηκε η απλοποιημένη διαδικασία χορήγησης βίζας σε Τούρκους επισκέπτες. Οι προσδοκίες για τόνωση της τουριστικής κίνησης είναι μεγάλες, καθώς το μέτρο που ήδη εφαρμόζεται εδώ και έναν μήνα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κο και Ρόδο βρήκε μεγάλη επίχυση στους Τούρκους επισκέπτες. Περιμένουμε λοιπόν και την τουριστική μας ανάπτυξη και την τουριστική μας ανάσταση. Σίγουρα τη βίζα την περιμένουμε. Είμαστε έτοιμοι. Με αυτόν τον τρόπο περιγράφουν επιχειρηματίες και κάτοικοι της Λέρου το μέτρο της Express Visa. Από 31 Μαρτίου εφαρμόζεται σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κο και Ρόδο. Και από 30 Απριλίου επεκτάθηκε σε Λίμνο, Λέρο, Σίμι, Κάλυμνο και Καστελόριζο. Ήδη είμαστε έτοιμοι. Οι εγκαταστάσεις Schengen και έκδοσης βίζας είναι έτοιμες. Και από χθες άρχισε η λειτουργία ως λιμάνι εισόδου-εξόδου από τη χώρα. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή κατεύθυνση που επιχειρεί αυτή τη στιγμή το νησί της Καλύμνου. Εδώ και χρόνια οι δημοτικές αρχές ζητούσαν την άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις από τη γειτονική χώρα. Από το 2002 που είμαι δήμαρχος, έχω πει 10 εκατομμύρια Τούρκοι ευκατάστατοι πάνε διακοπές. Γιατί να μην έρθουν στα δικά μας τα νησιά, τα ελληνικά νησιά να κάνουν διακοπές. Εμείς με μια απλή ταυτότητα σκεφτόμαστε απέναντι την Τουρκία. Και όπως φαίνεται από τις κρατήσεις, το ενδιαφέρον είναι ήδη μεγάλο. 14 δρομολόγια τριών διαφορετικών εταιριών καταμαράν είναι έτοιμα για το νησί της Λέρου. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ήδη το 80% των εισιτηρίων έχουν γίνει οι κρατήσεις και μάλιστα θα μπορούν κάποιοι να έρχονται Τετάρτη και να φεύγουν Παρασκευή ή Σάββατο γυρνώντας το καταμαράν στον Μπόντρουμ όπου θα είναι και η αφετηρία. Η Visa Express έχει 7ήμερη διάρκεια, κοστίζει 60 ευρώ και μπορεί κανείς να την εκδώσει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο χρόνο. Συμπηρετεί τους επισκέπτες που έρχονται για μονοήμερη εκδρομή, αφού δεν τους δίνει το δικαίωμα η 7ήμερη Visa να επισκεπτούν, να κάνουν είσοδο στη Σίμη και την επόμενη μέρα να επισκεφτεί και τη Ρόδο. Στόχος είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου και η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας των νησιών.